συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ψαράδων Λεμεσού, τον κύριο Πανίκο Πική. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαι και αξιοποίησα την πληροφορία που μου δώσατε χθες για να κάνω λίγο πλάκα με τον συνάδελφο από την Πάφο που είναι ερασιτέχνης ψαράς. Όμως πέραν της πλάκας είναι και κάτι σοβαρό, γιατί για εσάς τους ερασιτέχνες ψαράδες είναι ένα θέμα και αν θέλουμε να το δούμε στη βάση της φιλοσοφίας που δόθηκαν εξαιρέσεις στους κυνηγούς ως χόμπι και ως να περπάτουν στη φύση και όλα αυτά, θα έπρεπε κατά αντίστοιχο τρόπο να δώσουν μια εξαίρεση και στους ερασιτέχνες ψαράδες. Όμως, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε σίγουρα το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας και όχι μόνο παγκοσμίως. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Όμως και εμείς με τη σειρά μας λέμε ότι το ψάρεμα το ερασιτεχνικό είναι καθαρά ένα χόμπι. Δεν είναι κάτι επαγγελματικό. Λοιπόν, αυτό το ψάρεμα το κάνουμε ολόκληρο. Τώρα είναι η εποχή του καλαμαριού. Το καλαμάρι το ψαρεύουμε αυτό το διάστημα. Χειμερινό. Μας το έκοψαν το Γενάρη ξανά, που ήταν η πρώτη καραντίνα. Λοιπόν, τώρα μας το έκοψαν και τη δεύτερη καραντίνα. Ναι, το Γενάρη πέσει όχι, μιλάτε Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι, και αφέτος που έγινε η πρώτη καραντίνα, ναι. Πάλι ήταν το ψάρεμα. Πάλι δεν μπορούσαμε να πάμε. Τώρα έχουμε την εποχή του καλαμαριού, η οποία το καλαμάρι το ψαρεύουμε το βράδυ. Βασικά όλο το βράδυ. Από η ώρα 7 μέχρι η ώρα 5 το πρωί ψαρεύουμε καλαμάρια. Δεν μπορούμε να πάμε καθόλου. Στείλαμε επιστολές στο Προεδρικό, στο Υπουργείο Υγείας, στο Τμήμα Αλίας. Στείλαμε την πρώτη επιστολή 29 Δεκάτου. Δεν είχαμε ούτε ανταπόκριση ούτε απάντηση. Λοιπόν, μετά ξαναστήραμε δεύτερη επιστολή στις 18 Δεκάτου. Και γράψαμε πιο συγκεκριμένα τι ζητούμε. Τι ζητούμε? Ζητούμε και εμείς εξαίρεση ωραρίων. Δεν ζητούμε τίποτα περισσότερο. Δηλαδή ζητούμε καθημερινές να μπαίνουμε μέσα η ώρα 7 και να βγαίνουμε η ώρα 12. Και έδωσα τον Κυριακό που δεν πάμε δουλειά, να μπαίνουμε μέσα η ώρα 12 και να βγαίνουμε την άλλη μέρα. Εμείς αυτό ζητήσαμε. Αλλά δεν είχαμε ούτε απάντηση, ούτε κάποια ανταπόκριση. Ναι. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Πική, ότι μπαίνοντας εννοείται σε βάρκες ή δεν ξέρω πώς. Με δίχτυα, δηλαδή τώρα. Να σας εξηγήσω. Εκτός αυτού λέμε ότι μέσα στη βάρκα δεν μπορεί να μεταδώσεις τον ιό. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλημα, γιατί είσαι μόνος σου ατομικά μέσα στη βάρκα, μέσα στη θάλασσα. Είσαι βαθιά. Δεν έχεις άλλο άτομο δίπλα στο οποίο μπορεί να αντιμετωπίσεις και να μεταδώσεις τον ιό. Το πολύ πολύ να έχεις το παιδί μαζί σου που είναι του ίδιου νοικοκυριού. Σίγουρα δεν μπορεί να μεταδώσεις τον ιό. Γι' αυτό το βλέπουμε λίγο παράλογο για μας, να μην μπορούμε να πάμε ψάρεμα. Ναι. Παράλογο θα ήταν βεβαίως, κύριε Πική, αν ζητούσατε εσείς μόνο οι ψαράδες εξαίρεση, αλλά αυτή τη στιγμή δόθηκε για τους κυνηγούς. Βεβαίως θα γίνει, θα ξεχυλώσουν οι εξαιρέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, άμα η λογική είναι η ίδια, δεν βλέπω το λόγο γιατί να ισχύει το ένα και όχι το άλλο. Ενδεχομένως να μην είστε τόσο οργανωμένοι εσείς οι ψαράδες για να έχετε απήχηση. Όχι, είμαστε οργανωμένοι πάρα πολύ καλά. Για να καταλάβετε, φέτος το 2020 βγήκαν μόνο για σκάφος 3.854 άδειες. Συν του ψαροντούφευτου. Δηλαδή είναι γύρω στις 5-5.500 άδειες. Ναι. Βασικά όλη τη χρονιά φέτος τις έχουμε μέσα στο σιρτάρι. Δεν μπορούμε να ψαρεύουμε. Το βγάλαμε τις άδειες και δεν μόνο το ψαρέματος. Είναι για το ψαρέματος, είναι για το θύρματο, είναι επιθεωρήσεις, είναι πολλά τα έξοδα. Ναι. Και εμείνα δόλα εκεί για όλη τη χρονιά. Και λέτε ότι φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Δεν απάντησε κανείς στις επιστολές σας, ούτε επικοινωνήσε κανείς μαζί. Και συγκεκριμένα τις ζητούμε. Δηλαδή ζητούμε μόνο εξαίρεση ωραρίων. Αλλά εκτός τούτου, το ψάρεμα αυτό, επειδή είναι ένα κόμπι, σίγουρα θα δώσει. Θα προσφέρει και περισσότερα πράγματα. Βασικά, όταν πηγαίνουμε ψάρεμα, σίγουρα θέλουμε βενζίνη. Προσφέρουμε στην οικονομία. Σίγουρα θέλουμε να αγοράσουμε το τρόφιμα, πάρουμε μαζί μας. Πάρε στην οικονομία. Έχουμε να αγοράσουμε τα ίδια λεία, τα ψαρικά μας, τα δολώματα μας, τα πράγματα μας. Δηλαδή, μένουν όλα πίσω. Και στην οικονομία, όχι μόνο σε εμάς. Ναι. Εντάξει, είναι αγκαίο να προσπαθεί ο καθένας να δώσει επιχειρήματα γιατί να μπορεί να λειτουργήσει, να εμένει ανοιχτός, στην περίπτωσή σας να μπορεί να εξαιρεθεί. Ο καθένας προβάλλει κάτι, κύριε Πίκη. Είναι κατανοητά τα αιτήματά σας. Θα αναμένετε κι εσείς στη σειρά, όπως όλοι, την ανταπόκριση της πολιτείας. Η ψυχολογία μας είναι στο 0. Ναι. Όλη τη χρονιά. Ναι. Δεν μπορεί να είναι το οποίο σε χαλαρώνει, το οποίο σε κάνει να νιώσεις διαφορετικά από την καθημερινότητα. Ναι. Βεβαίως, κύριε Πίκη, μην ανησυχεί που πάτε μόνοι σας. Κανονικά πρέπει να είστε δυο μαζί για να μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Ναι. Δύο άτομα σίγουρα θα πάρει μαζί σου κάποιο δικό τη οικογένεια. Είτε το αδερφό σου, είτε το παιδί σου. Σίγουρα κάποιο δικό σου θα πάρει με αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν. Δεν θα πάρει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Πίκη, να σας ευχαριστήσω. Ας το δουν λίγο διαφορετικά. Ας μας δώσουν κάποια εξαίρεση. Μιλάμε τώρα για 2 μήνες που είναι το ψάρμα του καλαμαριού. Ναι. Κύριε Πίκη, να σας ευχαριστήσουμε. Εύχομαι να σας απαντήσει κάποιος. Καλή συνέχεια.